Η ανασφάλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό των κατοίκων της Υπαίθρου, αφού οι τιμές των προϊόντων συνεχώς καταβαραθρώνονται, ενώ οι δουλειές είναι πλέον ανύπαρκτες. Τώρα, όπως έγιναν τα πράγματα, ό,τι σπέρνουμε, μέσα είμαστε με αυτές τις τιμές. Περίοδο ασφάλεια δεν υπάρχει. Αισθάνομαστε μια ανασφάλεια. Γιατί τα προϊόντα μας δεν έχουν ασφάλεια. Από 21 και μισή καλαμπό και 13 λεπτά δεν βγάλαμε ούτε τα λοιπάσματα. Τι να βγάλουμε. Δεν ξέρουμε τι να σπίρουμε, να αλλάξουμε καλλιέργεια δηλαδή, και πού να πάμε. Κατάλαβες. Είναι δύσκολο τώρα να σκέφτεσαι να έχεις 100-200 θέματα νοικιασμένα και τέτοια και να προβληματίζεις τι να τα σπείρεις. Μπορεί ο Δήμος και η Περιφέρεια να βοηθήσει σε αυτά τα προβλήματα. Δήμος δεν ξέρω. Ο Δήμος τι να σου κάνει ο Δήμος τώρα, αν μπορεί. Αν έχει άλλα δικαιώματα να μας κάνει, δεν μπορώ να βασιστώ στο Δήμο. Δεν μπορώ. Σαν αγρότης δεν μπορώ να βασιστώ στο Δήμο. Είμαστε τώρα στο έλλειος των εμπόρων. Αυτοί μας τα πήραν 13 λεπτά του καλαμπόκι και πουλάνε κοντά στα 20 τώρα. Είδες τη εκμετάλλευση. Είναι καλό, πιστεύετε, οι νέοι να γυρίσουν πίσω στα χωριά τους, θα είναι κάτι καλό για αυτούς? Με αυτή την κρίση νομίζω κάτι θα κάνουν εδώ πέρα, μανιά, προκειμένου να με κάνουν και τσάντρες και στις καφετέρειες. Καλά είναι να γυρίσουν, να τα παρατήσουμε κι εμείς, να αναλάβουν αυτοί, να βρουν και τρόπους. Πώς οι Ευρωπαίοι πώς κάνουν και βρίσκουν δουλειά, πουλάνε τα προϊόντα, ας κάνουν και αυτοί κάτι. Τώρα από εμάς πέρασε, εμείς πέρασαμε τα 70, από εμάς πέρασε. Αυτά. Δύσκολα τα βγάζει πέρα ο κόσμος στο χωριό. Δύσκολα. Δεν είναι και της πείνας, αλλά δύσκολα. Δουλειάς δεν υπάρχει να δουλέψει ο κόσμος. Άστο. Και χώρια αυτά που δεν έχει λεφτά, μας χρεώνουν και από πάνω, μας βάζουν και μας χρεώνουν. Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν χρεωνόταν κανείς. Μας βάζουν τα χαράτσια, μας βάζουν να πληρώνουμε αυξημένα τέλη δημοτικά, αυξημένα ρεύματα και... Και ο κόσμος δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και εκεί που δεν ήταν χρεωμένος, βρίσκεται χρεωμένος. Και μετά από λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει, θα του το πάρουν και το σπίτι και οτιδήποτε άλλο. Άμα πάει στην εφορία, θα γίνουν κατάσχεση κάποια στιγμή. Αυτό το πράγμα δεν έχει. Αυτά να κοπούν, να μην υπάρχουν. Ένας που δεν μπορεί να πληρώσει, να μην τον βάζουν και πληρώνει, να μην χρεώνεται. Απεδειγμένα δηλαδή, όποιος δεν έχει. Και να αλλάξουν την πολιτική τους αυτή η μεγάλη. Είναι λύση να γυρίσουν οι νέοι στα χωριά? Θα βρουν κάτι εδώ? Δύσκολα. Δύσκολα. Ένας νέος να γυρίσει από την πόλη στο χωριό δεν ξέρει να καλλιεργεί. Μέχρι να μάθει θα περάσουν κάποια χρόνια. Κι αν θα μάθει. Και για να ξεκινήσει να παράγει χωρίς εργαλεία αυτά πρέπει να υπάρχουν λεφτά για να ξεκινήσει. Τι να χρεωθεί, έστω και επιδοτούμενα που δίνουν κάποιες επιδοτήσεις για αυτά, να χρεωθεί τρακτέρια, μηχανήματα, εργαλεία και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Με αυτές τις τιμές δεν βγαίνουν. Εμείς που είμαστε εδώ πέρα χρόνια και δεν μπορούμε να δυσκολευόμαστε και δεν, ούτε τα έξοδα, μέσα μπαίνουμε κάθε χρόνο, μέσα. Ανεργία. Δεν υπάρχει. 3 χρόνια έχω να δουλέψω, πήγα στη Γερμανία, γύρισα, δεν μπορούσα να αντέξω. Αλλά τόσα χρόνια εδώ πέρα είμαστε 54 χρονών, καμία δουλειά. Δούλευαμε κάποτε χωρίς ασφάλεια, χωρίς αυτό. Και ασφάλεια δεν έχουμε δηλαδή, θέλουμε να πληρώσουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν υπάρχει. Άνεργοι. Να πρόκτες έχει 2 εβδομάδες ήρθα από τη Γερμανία. Έκατσα, δεν μπορούσα να αντέξω. Συνήθισα εδώ. Αλλά δεν γίνεται. Κάποια πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Όλη η νεολαία βλέπεις απελπισία έχει. Ο κόσμος τρελαίνεται. Από 6 ώρα κατά καφενεία κλείνουν. Δεν ζούσαμε έτσι εμείς. Αυτά, τι να σας πω. Άνεργοι είμαστε. Δεν είναι λύση για τους νέους να γυρίσουν στα χωριά? Δεν θα βρουν μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι στην πόλη? Λύση είναι, αλλά ποιος θα κάνει ο νεολαίας τώρα? Έγινε 20 χρονών, 22 χρονών το παιδί. Δεν ξέρει από αγροτική, δεν ξέρει να πάρει εργαλεία, να δουλέψει. Μέχρι να μάθει θα περάσει κάποια χρόνια. Τι θα κάνει άνθρωπος? Άντε, εμείς είμαστε ψημένοι. Από 8 χρονών μέσα στα χωράφια είμαστε. Και παρόλο αυτό ήμασταν και καλό εργάτες, ήμασταν και καλές τεχνίτες. Αλλά τελείωσαν όλα.
τελείωσαν όλα. Αυτή ίσως είναι η καλύτερη φράση που περιγράφει την κατάσταση που κρατεί όχι μόνο στα χωριά αλλά και στις πόλεις, αφού το μόνο σίγουρο δεδομένο πλέον στην Ελλάδα είναι η συνεχής αύξηση της ανεργίας.